Χριστέ μου, τι ήταν αυτό που με έβρεκε. Ούτε τηλεόραση με την ησυχία του δεν μπορεί να δει κανείς. Και ο ανασχηματισμός ανακοινώθηκε. Και μη χειρότερα να λέμε. Ναι, αυτό να μου πεις. Γιατί δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε. Αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Έσαι να πεις χειριτήματα. Άλλαξε το μαλλιό, γεύουν τη σκούφια αλλιώ. Εσύ τώρα έχεις βλέπεις και τα μέσα. Μέσα. Είσαι άνθρωπο τη κυβερνήσεω. Άλλαξε ο μαλλιό και έβαλε τα ρούχα αλλιώ. Άλλαξε ο μαλλιό και έβαλε τη σκούφια αλλιώ, λέμε εμεί στο χωριό μα. Και άρχισαν τα τηλέφωνα προ τα νέα πρόσωπα για τα νέα του καθήκοντα. Ο μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τάσουτε, ο μη μου το λέει. Καλώς τα παιδιά, καλώς τα παιδιά. Και οι πολίτες αναρωτιούνται. Εγώ τι φταίω, ποιο. Εμείς τι φταίμε. Τι άλλο να μου έρθει, ό,τι ήταν να μου έρθει ήρθε και με βρήκε. Ανασχηματίζεται, θα γίνει μια χαρά. Μαζί τους όμως άρχισαν να αναρωτιούνται και οι υπουργοί. Τώρα τι γίνεται, βγαίνω ή μένω. Μάλιστα, φεύγω. Όλε! Και τα είπαν λοιπόν με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τα νέα πρόσωπα της κυβέρνησης και συμφωνήσανε να εργαστούν για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα καλύτερο αύριο. Είπατε τέτοια πράγματα. Ναι, μητέ μου, ωραίο όνειρο μου λέει. Και είναι ωραίο όνειρο. Θα αλλάξουν τα πρόσωπα. Πολιτικές δεν αλλάζουν εύκολα. Τίποτα δεν αλλάζει. Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε ένα σχηματισμό. Οι πολίτες θεωρούν ότι θα αλλάξουν μόνο τα πρόσωπα και τίποτα στην κυβερνητική πολιτική που ασκείται. Αυτοί άλλα λένε το πρωί και άλλα παρασύρουν το βράδυ και είναι στο κατρούγκαλους. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι? Δεν το πολύ πιστεύω. Μία από τα ίδια. Δεν θα αλλάξει τίποτα? Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει. Χειρότερη. Θα πούνε βρήκαμε χάος. Με κάνεις εμένα πρωθυπουργό για 6 μήνους. Να σου πω εγώ. Τι θα κάνεις άμα βγεις πρωθυπουργό? Δεν ξέρω τι θα κάνω. Μαλουφέδες δεν θα κάνω.